Αγίε Πατέρα, εκπρόσωπε της Εκκλησίας της Κρήτης, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να συμπεριλάβω στην εισαγωγή μου την οικογένεια Σαρβιωτάκη και τον Γιώργο που σήμερα είναι ο οικοδεσπότης εδώ. Αγαπητέ Ψαρογιάννη, δάσκαλε Ζαχαρία Καρταράκη, χαίρομαι που σήμερα μια δύσκολη μέρα οφείλω να ομολογήσω. Βρισκόμαστε εδώ, λέω δύσκολη λόγω καιρικών συνθηκών, γιατί όπως μου έλεγε και ο Γιώργος λίγο νωρίτερα, ο Βασίλης Σκουλάς ήθελε να έρθει απόψε, αλλά με τον καιρό όπως αυτός διαμορφώνεται στα Ανόγια αυτή την ώρα, καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση. Πριν από λίγο καιρό έλαβα την τιμητική πρόσκληση για να έχω τη χαρά να συντονίσω αυτό το περίφημο πάνελ των ομιλητών για την περήφανη ράτσα και την εκδήλωση που απόψε πραγματοποιείται εδώ στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ, όχι μόνο γιατί σε αυτό το πάνελ είναι δύο άνθρωποι που εκτιμώ ιδιαίτερα και ένας τρίτος που είναι γιος παλιού φίλου. Αναφέρομαι στο δάσκαλό μου, τον Κώστα τον Παπαγεωργίου και φίλο, που πάντα με παρακολουθεί, με ακολουθεί, όπως προσπάθησα να τον ακολουθήσω κι εγώ, σε αυτά τα οποία έκανε πρωτοπόρος στην τηλεόραση εκείνη την εποχή. Και μοναδικός, έχω να σας πω, όχι μόνο πρωτοπόρος, αλλά και την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, που αν και ήθιστε να ξεκινάμε από τις κυρίες, τους πήρα στη σειρά για να τους αναφέρω, και που είχα επίσης τη χαρά να τους έχω σήμερα μαζί με τον Γιώργο στην τηλεόραση και θα σας μεταφέρω, πριν πω και για τον κύριο Αεράκη, ότι τα μηνύματα που μου ήρθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της παρουσίασης της ενωσύνης εκδήλωσης ήταν συγκλονιστικά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά οι τηλεθεατές ότι τους εντυπωσίασαν από τα πλάνα που παίζαμε οι σκηνές των κριτικών χορευτών πάνω στο μνήμα του Καζαντζάκη, που προσέξτε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Εάν σήμερα το 2023 συζητούσαμε για μια τέτοια σκηνή, ίσως θα σας έλεγα ότι η κοινωνία μας θα ήταν έτοιμη να την αποδεχτεί και να τη συζητήσει. Μιλάμε όμως για το 1963, δηλαδή τόσες δεκαετίες πίσω, που τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Που η κοινωνία, εγώ δεν ζούσα τότε, γεννήθηκα το 1974, φορούσε ένα εντελώς διαφορετικό μανδύα από αυτόν τον οποίο φοράει σήμερα. Αλλά και κάτι ακόμα που το επισήμανα κι εγώ. Νομίζω και αγαπητέ Ψαρογιάννη, που με τιμάς πάντα με τη φιλία σου και τον καλό σου το λόγο, διόρθωσέ με σε παρακαλώ, εάν κάνω λάθος. Ίσως είναι το μοναδικό ντοκουμέντο όπου τόσες μεγάλες μορφές και προσωπικότητες του κριτικού πενταγράμμου και του ελληνικού πενταγράμμου συνάμα βεβαίως, δηλαδή ο Ψαρογιάννης με τον αείμνηστο αετό της Κρήτης, τον Νίκο τον Ξυλούρη, ο καλός μας φίλος ο Βασίλης ο Σκουλάς, ο μοναδικός από τον οποίο έχω και πάρα πολλές προσλαμβάνωσες, διότι σαν παιδάκι τον θυμάμαι χαρακτηριστικά εκεί στο μαγαζί που είχε πάνω στο σκαλάνι ο Γιώργης ο Απισινός και βεβαίως ο Δερμιτζογιάννης και ο Νίκος ο Σοπασής να συμπάρχουν σε μια τέτοια δουλειά, σε ένα τέτοιο έργο. Νομίζω είναι η μοναδική φορά, αγαπητέ Ψαρογιάννη, έτσι δεν είναι? Η μοναδική φορά λοιπόν. Σε αυτό στάθηκαν σήμερα. Σε αυτό και σε πολλά άλλα που βεβαίως αν έβλεπαν αυτό το 17 λεπτό φιλμ που θα δούμε σε λίγο, νομίζω θα τους δινόταν η ευκαιρία να το σχολιάσουν. Ο ιός Αεράκης, συνεχίζοντας μια παράδοση μιας οικογένειας που βεβαίως πάνω σε αυτό το χώρο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει προσφέρει αρκετά πράγματα, είναι επίσης στο πάνελ απόψε και χαίρομαι, ξαναλέω κλείνοντας, που εγώ θα είμαι μετά την πρόσκληση ο συντονιστής. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτό το πολύ όμορφο και γρήγορο αλλά ουσιαστικό ταξίδι που θα κάνουμε απόψε. Και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές,
να μου επιτρέψετε να ζητήσω ένα σύντομο χαιρετισμό από τον κύριο Σενετάκη, κύριε Φασουλάκη. Ωραία. Ελάτε, θέλετε να πείτε κάτι για δύο κουβέντες, ελάτε. Καλησπέρα, Αγίου Πατέρα, κύριε Βουλευτά, κλεκτή προσκεκλημένη. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα έχει κάτι το πολύ σημαντικό. Όταν πριν από 2 χρόνια περίπου ο Γιώργος Φασαριωτάκης μου είπε ότι υπάρχει ένα ντοκουμέντο το οποίο πρέπει να βγάλουμε ξανά και να το τυπώσουμε να υπάρχει με το σύγχρονο τρόπο και το συζητάμε με τον Αεράκη, τον Μιχάλη, τον Ανδρέα, εγώ δεν είχα την αίσθηση πόσο σπουδαίο ήταν αυτό το πράγμα, γιατί δεν το γνώριζα, υπήρχε μέσα στο διαδίκτυο, αλλά δεν υπήρχε στην ποιότητα και όπως έπρεπε να υπάρχει. Βλέποντας μετά τη δουλειά και όταν συμφωνήσαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, κατάλαβα πόσο σπουδαίο είναι αυτό και να δώσω συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσω όμως πριν από όλους τον Ζαρογιάννη για την παρουσία του, κυρίως όμως για τη διαδρομή του, γιατί είναι μια γενιά που έχουν δώσει σπουδαία πράγματα στην κριτική παράδοση και αυτό για μας τους νεότερους είναι σπουδαίο και το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Να ευχαριστήσω επίσης γιατί ο Γιώργος Φασαριωτάκης, νιώθοντας το χρέος απέναντι στον πατέρα του να γίνει το απόψινό, συνεργάστηκε με έναν άλλο σπουδαίο, την οικογένεια Αεράκη, που και αυτοί επίσης με τη σειρά τους, για να τους ευχαριστήσουμε, έχουν προσφέρει σημαντικά πράγματα στη λαογραφία και στη μουσική παράδοση αυτού του τόπου. Πολλά είπα όμως και δεν πρέπει να πω άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς όλους για τη συμβολή σας εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειάρχη βεβαίως για όλα αυτά που έχετε κάνει και κάνετε για την Κρήτη μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ απλά θα δώσω το λόγο ξεκινώντας για μια πολύ μικρή εισαγωγή και τοποθέτηση στους εκλεκτούς φίλους που θα παρουσιάσουν και θα μιλήσουν για την περήφανη ράτσα. Στη συνέχεια θα δούμε το φιλμ και θα ακολουθήσει το κύριο μέρος της συζήτησης, όπου βεβαίως αμέσως μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε και την οποιαδήποτε άλλη συζήτηση απαντώντας σε ερωτήματα ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά θα θέλατε να γίνει. Πριν ξεκινήσω, αγαπητέ Ψαρογιάννη, πώς θα ήθελες να πεις κάτι σε αυτό το σημείο? Έλα. Χαρά μας. Ελάτε. Συγχωρέστε με για τον ελληνικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπιόμαστε πολλά χρόνια και μου είναι δύσκολο να υποκριθώ για τους τύπους και μόνο μπροστά στα μάτια σας να του μιλώ στον πληθυντικό. Καλησπέρα σας. Περήφανη ράτσα ήταν ένα έργο ντοκιμαντέρ που δεν το ξεχάσω ποτέ. Στον τάφο του Κατσατζάκη εκεί πάνω. Όπως πήγαινε του Νίκο η λίρα, δεν πήγαινε κανενός η λίρα όπως την έπαιζε και όπως το στήλι του. Δεν πήγαινε κανονούς η λίρα έτσι όπως του Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η περήφανη ράτσα ήταν ένα ντοκιμαντέρ που είχε στον τάφο του Κατσατζάκη και γραφόταν στον τάφο του Κατσατζάκη
και ήταν ένα ντοκιμαντέρ που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έφτασε την τρομή γύρα, δεν πήγαινε κανενός γύρα όπως την έψανε και όπως το στήρι του. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια εισαγωγή από τον καθένα, έτσι πολύ σύντομη και περιεκτική. Μετά θα πούμε αρκετά πράγματα. Σε ρόλο συντονιστή θα υποβάλω λοιπόν το ερώτημα για να σε βοηθήσω να σε βγάλω έτσι από το ότι έχει πλήθος η αλήθεια είναι πληροφοριών και ξέρετε όταν έχετε πολλές πληροφορίες στο μυαλό σου δεν ξέρεις από πού να πρώτο ξεκινήσεις. Πώς συνδέεται αυτή η 17 λεπτή ιστορική ταινία του ντοκιμαντέρ με τον Νίκο Καζαντζάκη? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Από το έργο του Καζαντζάκη αντλεί πληροφορίες, αξιοποιεί πληροφορίες, αξιοποιεί επεισόδια, αξιοποιεί περιστατικά και τα αποδίδει σε σκηνές κινηματογραφικές ως Αριωτάκης. Κυρίως από τον καπετάν Μιχάλη, έχουν και μία από τον Ζορμπά, αλλά εγώ απόψε θα τα συνδέσω και με την αναφορά στον Γκρέκο και με την ασκητική σε κάποια σημεία. Αυτό. Δώσω το λόγο στον Κώστα τον Παπαγεωργίου, που υπήρξε και στενός φίλος. Εγώ θα κάνω μια και καλή τοποθέτησή μου, λοιπόν, για να μην σας κουράσουμε και πολύ. Με τον Γιώργο τον Ασαριωτάκη, καταρχήν ήμασταν αδελφικοί φίλοι. Τον είχα πραγματικά σαν αδελφό του, σαν αδελφό μου και με είχε σαν αδελφό του. Περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Εγώ είχα πρωτοέρθει τότε από τη Θεσσαλονίκη, δεν γνώριζα πολλά πράγματα στο Ηράκλειο και από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα ήταν ο Γιώργος Ασαριωτάκης. Ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, ένα πνεύμα ελεύθερο, ένας άνθρωπος ρομαντικός και οραματιστής, μια προσωπικότητα συγκροτημένη που είχε αφαιρέσει από την προσωπική του φιλοσοφία οτιδήποτε ήταν περιττό. Ήξερε πολύ καλά στον χώρο των δραστηριοτήτων του τι ήθελε να κάνει. Και τις περισσότερες φορές, αγαπητοί φίλοι, προκαλούσε τον ίδιο τον εαυτό, προκαλούσε τις ικανότητές του. Και μάλιστα σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν τα πράγματα όπως είναι σήμερα, απελευθερωμένη η κοινωνία από πολλά ταμπού. Τότε δεν είχε ακόμη τα νυχτερινά κέντρα. Και μια μέρα μου λέει, πάμε να σου δείξω ένα χώρο στον Καρτερό που θα κάνω ένα νυχτερινό κέντρο. Πήγαμε λοιπόν και είδα ένα χώρο, ένα χωράφι γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια και του λέω, Γιώργο, εδώ τι θα κάνεις? Όταν θα τελειώσω, μου λέει, θα δεις τι θα γίνει εδώ. Και έκανε αυτό το χώρο ένα υπέροχο στολίδι, το Ζορμπά, έτσι το ονόμασε. Είχε μανία του Καζαντζάκη, ήταν εραστής του καζαντζακικού λόγου και της φιλοσοφίας. Το ίδιο έκανε και στο Ρίβερ, όπου εκεί ήταν ένας βάλτος γεμάτος κουνούπια και εκεί προκάλεσε και πάλι τον εαυτό του. Αυτός ο χαρακτήρας, αυτή η προσωπική του φιλοσοφία φαίνεται και στην ταινία Μικρού Μήκους, όπου τι έκανε. Εξέφρασε συμπυκνωμένα την κριτική ψυχή όπως την είχε δώσει ο Καζαντζάκης. Με λίγες σκηνές, με δύσκολα πενιχρά τεχνικά μέσα εκείνη την εποχή, θυμάμαι ότι μου εξηγούσε πώς έκοβε την μπομπίνα με το ψαλίδι, δεν υπήρχαν τα μοντάζ που έχουμε σήμερα ηλεκτρονικά,
στην τηλεόραση όλα αυτά τα πράγματα, με ένα ψαλίδι να κόβει πλάνο-πλάνο, να συνδεθεί, να γίνει το μοντάζ το λεγόμενο. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Ασαριωτάκης για άλλη μια φορά υπερεύει τα εσκαμμένα, οι σκηνές που γυρίστηκαν. Όταν είδα για πρώτη φορά την ταινία που μου την έφερε στην τηλεόραση με τότε στην Κρήτη TV σε μια παλιά μπέτα κασέτα για να την αντιγράψουμε και είδα τον Άνταλ Σέστακ, τον Παλαιστή που είχαμε στο Ηράκλειο, στο φέρετρο, περισσέβαν τα πόδια του έξω από το φέρετρο. Και του λέω, Γιώργο, τι γίνεται εδώ? Έβαλε τα γέλια και μου λέει, δεν βρήκαμε σε όλο το Ηράκλειο ένα φέρετρο στα μέτρα του Άνταλ Σέστακ και έσπασα το σανίδι για να χωρέσει μέσα. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το έβλεπε με την καζαντζακική ματιά. Η άλλη σκηνή που θα δείτε, που ο Άνταλ Σέστακ στα λεοντάρια σηκώνει ένα γαϊδούρι στον νόμο και μπαίνει μέσα στη βασιλική του Αγίου Μάρκου, αυτό το πράγμα τότε συζητιόταν στο Ηράκλειο για πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι είχαν σκανδαλιστεί. Βέβαια, η βασιλική του Αγίου Μάρκου στην Τουρκοκρατία ήταν τζαμί, ακόμα είναι τα υπολείμματα εκεί του Μιναρέ, δίπλα στη βασιλική. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε με τις ιδέες του. Αν δεν τον γνώριζες, αν δεν ήξερες πόσο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι, πόσο φιλοσοφημένος είναι, μπορείς να τον παρεξηγήσεις όσα σε δει. Κάτι που δεν ήταν. Ο Γιώργος Ασαριωτάκης ήταν βαθιά θρήσκος. Και πολλές φορές του έλεγα, Γιώργο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση ένα γεγονός, ότι δημιουργούσε κάτι, προκαλούσε τις ικανότητές του, το ολοκλήρωνε και μετά το άφηνε στη μοίρα του. Δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα. Δεν τον ενδιέφερε το τι θα γινόταν από εκεί και πέρα. Έδειχνε ότι αυτό που είχε να κάνει, το είχε τελειώσει. Και έψαχνε το κάτι άλλο. Οργάνωσε τότε, θυμάμαι, τα φολκλωρικά φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο, σε όλες τις δυτικές περιοχές, στα Μάλια, τη Χερσόνησο. Πράγματα πρωτοποριακά για εκείνες τις εποχές που θέλαμε να προβάλλουμε και τον τουρισμό μας. Και όλα αυτά συνέβαλαν. Μια μέρα μάλιστα, μέσα σε αυτά τα προσδόκητα και τα μη αναμενόμενα που κατάφερνε, επειδή σας είπα ότι ήμασταν πάρα πολλοί φίλοι, μου λέει, θα οργανώσω καλλιστεία. Γιώργο, κάτσε φρόνημα. Δεν είναι η κοινωνία μας έτοιμη για τέτοια πράγματα. Θα έχουμε ιστορίες. Όχι, μου λέει, θα γίνουν όλα σε τέτοιο επίπεδο, τόσο πολιτισμένα, τόσο φροντισμένα, που θα γίνουν όλα μια χαρά. Και γίνανε. Εγώ δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Ειλικρινά δεν το πίστευα, γιατί τα ταμπού της κοινωνίας μας ήταν τότε πολύ για τέτοια πράγματα, τα οποία δεν τα αποδεχόταν. Κι όμως και ο θεσμός αυτός κράτησε μέχρι σήμερα και τον συνεχίζει ο γιος του Γιώργος. Εδώ είναι και ο άλλος αδελφός, ο Πέτρος. Και ο Λάβρος. Ο Λάβρος, συγγνώμη. Και λέω Πέτρος, συγγνώμη Λάβρο. Την Άννη δεν βλέπω, νόμιζα ότι θα έβλεπα για την Άννη εδώ, την κορούλα του που την αγαπούσε πάρα πολύ, την πρωτοκόρη του. Είναι στην Αθήνα. Ναι. Τότε λοιπόν παίρνει μια άλλη απόφαση πάλι, πρωτοπόρο για την εποχή. Μου λέει, στα μαγαζιά δεν θα ξανασπάσει κανείς πιάτα. Λέω, Γιώργο, δεν συμφέρει οικονομικά, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί το πιστεύω του, που μου το είχε πει πάρα πολλές φορές, ήταν, κοίταξε, από το επίπεδο που θα διασκεδάσουν οι άνθρωποι απόψε, θα εξαρτηθεί πώς θα αποδώσουν στη δουλειά τους αύριο. Εγώ αγριότητες, μου λέει, και βαρβαρότητες, δεν θέλω εδώ. Θα έρχονται οικογένειες, θα έρχονται άνθρωποι σοβαροί, θα διασκεδάσουν σε ένα επίπεδο όπως αξίζει σε πολιτισμένους ανθρώπους. Και το επέβαλε αυτό
Όχι πολύ εύκολα, γιατί ήταν άνθρωποι που έτσι είχαν μάθει να διασκεδάζουν. Έδινε, προσέφερε μάλιστα στα μαγαζιά δωρεάν τα λουλούδια στον κόσμο, πανεράκια με λουλούδια, δωρεάν, δεν τα χρεώνε, για να μπουν σε αυτή τη νέα περίοδο, αυτή το νέο ξεκίνημα μιας νέας ποιοτικής νυχτερινής διασκέδασης με μπαλέτα που δεν είχαν ξανά στο Ηράκλειο, με όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου που δεν τα είχαν ξαναδεί οι Ηρακλειώτες, με διάφορες ατραξιών ακροβατικές, ούτε αυτές είχαν ξανά. Άλλαξε δηλαδή ριζικά ο τρόπος διασκέδασης στο Ηράκλειο με μια καταπληκτική ποιοτική αναβάθμιση. Και αυτό ήταν έργο του Γιώργου Τασαριωτάκη, όπως το είχε οραματιστεί. Όλα όσα έκανε, όμως, σας είπα, από την ώρα που τέλειωναν, έψαχνε κάτι άλλο. Προκαλούσε τον ίδιο τον εαυτό. Έχω σημειώσει ορισμένα πράγματα, δεν θα τα χρειαστώ, μπορώ να μιλάω για τον Γιώργο ώρες ατέλειωτες, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι γιατί τον έκανε φίλο. Ήτανε τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος, είχε τόσο συγκροτημένη σκέψη. Αυτό που θα σου έλεγε ήτανε απόσταγμα ορθής σκέψης και όλα αυτά τα προτερήματα που συνέδρωνε αυτός ο άνθρωπος δεν τα αξιοποίησε προς δικό του οικονομικό όφελος. Τα προσέφερε στην κοινωνία. Και η κοινωνία τα απολάμβανε και εκείνος όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιώργο, δεν σου άφησε μεγάλη περιουσία ούτε σε ένα λάμπρο για αυτόν τον λόγο. Κυνηγούσε το τέλειο να προσφέρει κάτι καλύτερο στο κοινωνικό σύνολο από τον τομέα του, από τον τομέα δραστηριοτήτων. Αυτό ήταν ο Γιώργος Ασαριωτάκης. Ένας καλός φίλος, τον οποίο μπορούσες να εμπιστευτείς και να ακουμπήσεις πάνω του. Ένας καλός πατέρας. Τελευταία κουβέντα που κάναμε και το λέω με συγκίνηση για τον Ιγασάν αδελφό μου, μου είχε πει, και θα το πω τώρα για πρώτη φορά να τα ακούσετε κι εσείς, Λάμπρο και Γιώργο, Κωστή, να προσέχεις τα παιδιά. Ευτυχώς τα παιδιά δεν χρειάστηκαν να τα προσέχω. Βγήκανε δύο λαμπρά παλικάρια που έχουν κάνει εξαιρετικές οικογένειες και πορεύονται ανάμεσά μας στην κοινωνία μας προσφέροντας. Αυτά είχα να σας πω, γιατί είναι μια συζήτηση που όταν αγαπάς έναν άνθρωπο ή τον χάνεις, δεν σου είναι εύκολο να μιλάς πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα για μένα. Για εμάς λοιπόν ο σκοπός αυτής της τόσο σημαντικής έκδοσης είναι η διαφύλαξη της μνήμης. Ο κρητικός λαός σε όλες του τις εμφάσεις ιστορικά αλλά και στο πέρασμα του χρόνου έχει αποδείξει πολλές φορές την καταβολή και την καταγωγή του με ασυμβατότητα και υπερηφάνεια. Η καστίνα που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα έργο που αναδεικνύει μέσα από τη γραφή του Νίκου Καζαντζάκη όλα αυτά τα στοιχεία της ράτσας μας, της περήφανης ράτσας μας. Μας ρωτάτε συνέχεια, μα έχουν νόημα πια οι εκδόσεις, οι δίσκοι, αφού έχουμε περάσει την ψηφιακή εποχή? Απαντάμε. Όπως ακριβώς μία φωτογραφία που την τυπώνουμε, τη βάζουμε στον κάδρο και την τοποθετούμε σε περίοπτη θέση, στο χώρο μας, για να μας ξαναζωντανεύει θύμησες, μόλις την αντικρίσουμε, το ίδιο ακριβώς κάνει μία έκδοση και στην προκειμένη περίπτωση μίας ιστορικής σημασίας έκδοση που μας γυρίζει 60 χρόνια πίσω, άξια λόγου, για να έχει ύπαρξη στην ανάμνησή μας. Έτσι λοιπόν, της δίνουμε τη βαρύτητα που της αξίζει.
Ρομαντικό, για λίγους, ίσως ναι. Φανταστείτε τη χαρά που πήρε ο Γιώργος όταν πήρε στα χέρια του την κασετίνα και μου είπε «Τώρα πάω να τη δώσω στον πατέρα μου». Με ένα τεράστιο χαμόγελο ικανοποίησης, ζωγραφισμένο στα χείλη του. Μία έκδοση, λοιπόν, είναι άρτια συνδεδεμένη με τους ανθρώπινους κοινωνικούς δεσμούς που αν τους χάσουμε κι αυτούς, τότε τι θα μας μείνει. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Σαριωτάκη και την Greta Nair Productions για την άψογη συνεργασία που από την πρώτη στιγμή δεν δίστασε να μας παραδώσει απλόχερα το υλικό του πατέρα του και να την παντρέψουμε με μουσικές προσωπικότητες που άφησαν εποχή. Ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο στην περιφέρεια Κρήτης που ως φορέας πολιτισμού είναι πάντα αργός και υποστηρικτής μας σε ό,τι κάνουμε. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε και αγκαλιάσατε αυτή την παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο λόγος του Γιώργου τον Σαριωτάκη, τον ελληνικό δεσπότη, όπως έλεγα, και λίγο νωρίτερα της απόψινής βραδιάς, για να τον ακούσουμε έτσι με, νομίζω, ιδιαίτερη προσοχή. Τα έχω γράψει διότι από τη συγκίνηση σίγουρα τα ξεχνούσα. Έχουν περάσει 60 χρόνια περίπου, ακριβώς μάλλον το 1963, όταν ο Γιώργος Σαριωτάκης έγραψε και συνθέτησε την περηφάνεια Ράτσα. Ένα ντοκιματέρ αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, όπου με το πνεύμα και μέσα από τους ήρωες των βιβλίων του αναδείχνει την ελληνική κουλτούρα που είχε ο κρητικός λαός την εποχή εκείνη, αλλά και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Στο σενάριο είναι ένας διανοούμενος, ο οποίος προσκαλεί κρητικούς χορευτές, αλλά και γυράριδες, σε ένα μνημόσυνο, το οποίο έγινε πάνω στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Βλέποντάς τους, λοιπόν, κοιτάζοντάς τους να χορεύουν και να παίζουν, έβλεπε στα πρόσωπά τους τους ήρωες του συγγραφέα, τον Ζορμπά, τον καπετάν Μιχάλη. Το ντοκιματέρ αυτό γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο με εταιρεία παραγωγής την Ορέσης Φιλμ. Συμμετείχαν περίπου 80 ερασιτέχνες ηθοποιοί, οι οποίοι κατά πλειοψηφία ήταν από τα γύρω χωριά της περιοχής του Ηρακλείου. Και μπορώ να πω ότι πρόκειται για μία ταινία ντοκουμέντο, διότι αφενός παρουσιάζονται αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως είναι τα λιοντάρια, το Βαλιδέ Τζαμί, το ενετικό κάστρο Κούλες, αλλά και αφετέρου διότι πρωτοεμφανίζονται σημαντικοί καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, όπως ο Νίκος Οξυλούρης, ο Νίκος Οπασίς, ο Δερμιζογιάννης, ο Βασίλης Κουλάς, ο Αργιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, μας κάνει την τιμή, να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν δεν παρουσιάζουμε το ντοκιματέρ, αλλά παρουσιάζουμε την έκδοση της Κασίνας αυτής και είναι η πρώτη φορά που μπορεί κάποιος να δείξει τα χέρια του. Έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς στην ελληνική τηλεόραση, καθώς υπάρχει και στο αρχείο της ΕΡΤ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που δέχτηκαν την πρόσκλησή μου, τον κύριο Παπαγεωργίου, επισήφιο φίλο του πατέρα μου, την κυρία Ζωγραφιστού, τον Κώστα τον Σιγιγάρδο, φίλο και δημοσιογράφο, που ανέλαβε να συντονίσει την ομιλία, τον Ανδρέα τον Αεράκη, καθώς και τον πατέρα του Μιχάλη και τις εκδόσεις Ίστρων. Η κασετίνα, εκτός από τον ντοκιματέρ, περιέχει και τραγούδια των καλλιτεχνών που συμμετείχαν τότε στο ντοκιματέρ. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία συνέβαλε σημαντικά στο να εκδοθεί η κασετίνα αυτή. Να ευχαριστήσω τους φορείς που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, τους φίλους μου, τους γνωστούς και όλους εσάς που μας συμμάτει με την παρουσία σας. Την έκδοση αυτή προσωπικά την αφιερώνω στη μνήμη του δημιουργού, σκηνοθέτη και πατέρα μου Γιώργο Ζαχαρία Σαριωτάκη. Κοιτάξτε, έχουμε να δούμε την ταινία και αμέσως μετά επιστρέφοντας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Ζωγραφιστού, μιας και ο Κώστας Μαγιοργίου ολοκλήρωσε την εισήγησή του, που νομίζω ότι θα μας αναφέρει και θα συνδέσει έτσι εξαιρετικά
την σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη. Θα μας επιτρέψει να κατέβουμε κάτω για να το δούμε και εμείς. Ξεχνά τα βάσανα του. Έλα ξεχνά τα βάσανα.
βάσανά του, ξεχνά τα βάσανά του, τη μάτια αυτούς που έφυγαν για πάντα από κοντά του. Thank you.
Βρίσκομαι απόψε εδώ, διότι μου δίδεται η ευκαιρία να συμμετέχω στη δημόσια παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, αφού το βασικό θέμα του αντλείται από το έργο και τη ζωή του μεγάλου μας συγγραφέα, την Κρήτη του και Κρήτη μας.
Δεν έχω την απαραίτητη κατάρτιση για να κρίνω το ντοκιμαντέρ σκηνοθετικά ή κινηματογραφικά, αν θέλετε. Λαμβάνω όμως υπόψη μου το γεγονός ότι γυρίστηκε το 1963 με τεχνικά μέσα που ήταν πρωτόγωνα μπροστά στα high-tech γυρίσματα που απολαμβάνουμε σήμερα. Αλλά σέβομαι απεριόριστα την προσπάθεια ενός σκηνοθέτη, του Γιώργου Βασαριωτάκη, που με πολύ λίγα μέσα λήψης και ήχου έφτιαξε αυτή την ταινία. Για τη μουσική επίσης, με την οποία έχει ντύσει το ντοκιμαντέρ, υπάρχουν ειδικότεροι εμού να μιλήσουν. Εγώ ως απλός ακροατής, απόλαυσα ακόμα και χωρίς Dolby Stereo ήχο, τις αξέχαστες φωνές και τη μελωδία της λύρας μεγάλων καλλιτεχνών, του Ξυλούρη, του Δερμιτζογιάννη, του Αβυσσινού και του Βασίλη Σκουλά. Στην ιστορία της τέχνης του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής, όλα τα έργα έχουν θέση. Τα έργα της τέχνης, ωστόσο, τα καταξιώνει ο χρόνος. Αυτός είναι ο μεγάλος κριτής. Κατά τούτο δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε την προοπτική του χρόνου από ένα δημιούργημα. Η υποχρέωσή μας, λοιπόν, είναι να τα διασώσουμε και να τα παραδώσουμε στις μετά από εμάς γενιές. Αυτό νομίζω ότι έγινε και με την ταινία και με χαροποιεί το γεγονός ότι συνεπικουρείται από την περιφέρεια Κρήτης η πρωτοβουλία του Γιώργου Βασαριωτάκη, τον Μιχάλη και Ανδρέα Αεράκη και των μουσικών εκδόσεων Σύστρων. Κλείνω αυτή τη μικρή εισαγωγή και επιστρέφω στον Καζαντζάκη και στη σύνδεσή του με το ντοκιμαντέρ, αρχής γενομένης από τον τίτλο του. Τίτλος λακωνικός, αλλά πολύ επιτυχημένος, δύο μόνο λέξεις, όμως σωστά επιλεγμένες. Περήφανη ράτσα. Η περηφάνεια είναι για το μεγάλο διανοητή γνώρισμα του χαρακτήρα των κριτικών. Η ράτσα πάλι είναι κομβική σημασία θέμα, στο οποίο ο συγγραφέας επανέρχεται αρκετά συχνά. Θα σταματήσουμε πρώτα για λίγο στην έννοια της ράτσας και στη συνέχεια θα δούμε ευσύνοπτα τη σύνδεση της ταινίας με την υπερήφανη Κρήτη του Καζαντζάκη. Ράτσα είναι οι πρόγονοι τους οποίους οφείλουμε να κρατούμε στη μνήμη και στους οποίους ίσως θα πρέπει να απολογηθούμε όπως κάνει ο ίδιος ο Καζαντζάκης στον παππού του τον Γκρέκο. Άκουσε το λοιπόν στρατηγέ την αναφορά μου και κάνε κρίση. Άκουσε παππού τη ζωή μου. Ράτσα, σόι, οικογένεια είναι και οι απόγονοι. Είναι η ανθρώπινη συνέχεια, η αλληλουχία των γενεών, η οποία υπάρχει μέσα στον καπετάν Μιχάλη και στην αναφορά. Αναφέρω εδώ την αλυσίδα καπετάν Σύφακας, παππούς, καπετάν Μιχάλης, γιος και Θρασάκη, εγγόνι. Το εγγόνι προορίζεται να συνεχίσει τον αγώνα των πατεράδων και παππούδων. Και τι απογοήτευση αν ο απόγονος ξεστρατήσει από τη ράτσα. Όπως ο Κοσμάς, ο γιος του Κωνσταρού, αδερφού του καπετάν Μιχάλη, που δεν έγινε πολεμιστής, αλλά γραμματιζούμενος. Στη ράτσα αφιερώνει ο Καζαντζάκης μια ενότητα 3-4 σελίδων στην ασκητική, στο κεφάλαιο που τυπλοφορεί η πορεία, όπου αναπτύσσει κλιμακωτά τη φιλοσοφική του θεώρηση για τα σκαλοπάτια της ανθρώπινης αυτοπραγμάτωσης, του χρέους προς τους προγόνους και το κληροδότημα προς τις επόμενες γενιές. Ξεκινά από το εγώ, πρώτο σκαλοπάτι, συνεχίζει με τη ράτσα, δεύτερο σκαλοπάτι, τρίτο η ανθρωπότητα, τέταρτο η γη. Το πρώτο σου χρέος, γράφει, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Τέλος, την αναφορά στον Γκρέκο αφιερώνει ένα κεφάλαιο στους προγόνους, ένα στο κύρι και ένα στη μάνα και τέλος ένα ακόμα στο γιο, σε αυτόν τον ίδιο δηλαδή. Εδώ η προγονική πορεία ταυτίζεται σε κάποια σημεία της αφήγησης με την εξελικτική πορεία από τον πίθηκο στον άνθρωπο. Και τι φοβερός ανήφορος, γράφει, από τον πίθηκο στον άνθρωπο και από τον άνθρωπο στο Θεό. Ο Καζαντζάκης κρατά ανεξάντλητες μνήμες από όσα έζησε και από όσους γνώρισε. Έτσι θεωρούσε ότι τους έσωζε. Έτσι έσωσε το Ζορμπά. Με τη θύμηση. Έτσι έσωσε το Ηράκλειο των παιδικών του χρόνου και του έδωσε ζωή μέσα στον καπετάν Μιχάλη.
Γράφει λοιπόν μέσα στην αναφορά για τον παππού του από τη μεριά της μητέρας του. «Ο παππούς μου ετούτος στάθηκε ο πρώτος που με έκανε να μην θέλω να πεθάνω για να μην πεθάνουν οι πεθαμένοι μου. Από τότε, πολλοί αγαπημένοι μου που πέθαναν κατέβηκαν όχι στο χώμα, παρά μέσα στη θύμησή μου και ξέρω πια πως όσο ζω, θα ζούνε κι αυτοί». Και κλείνω εδώ αυτή τη σύντομη αναφορά στην έννοια της ράτσας, για την οποία βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο μας απόψε. Και θα περάσω στο δεύτερο θέμα, το θέμα της παρουσίας της Κρήτης και του κρητικού πολιτισμού στο έργο του Καζαντζάκη, το οποίο έχει αρκετά απασχολήσει την έρευνα και υπάρχουν σημαντικές τεκμηριωμένες μελέτες για τη σχέση αυτή. Ο συγγραφέας γεννιέται στο Ηράκλειο και μεγαλώνει στο Ηράκλειο, αλλά φεύγει από την Κρήτη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο και η επιστροφή του στο νησί ήταν πια για λιγότερο χρόνο, για διακοπές ή για γιορτές. Είναι λογικό, ή τουλάχιστον συμβαίνει, να νοσταλγούμε τη γενέθλια γη και συχνά να μυθοποιούμε τον τόπο που μεγαλώσαμε όταν είμαστε μακριά. Έτσι, η εικόνα της Κρήτης μέσα στο έργο του αποδίδεται σαν μια γη της επαγγελίας. Η αγάπη του Καζαντζάκη για τον τόπο του ήταν τόσο μεγάλη που τον στολίζει με πολύτιμα στολίδια. Ως φύση είναι μια φύση προσινή στον άνθρωπο. Ως πολιτισμός περιέχει υψηλό αξιακό υλικό. Πλούσια ήθη και έθιμα. Ως άνθρωποι δε οι κριτικοί είναι γενναίοι. Είναι μια περήφανη ράτσα. Αν και δεν αποφεύγει να αποτυπώσει και τη σκληρότητα, την αγριότητα και την κλειστή κοινωνία που ζούσαν. Όσο ωστόσο μυθοποιημένη και αναποδίδεται η εικόνα της Κρήτης στη συγγραφική ιδιόλεκτο του Καζαντζάκη, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί από τον τόπο είναι πραγματικά. Δεν πρόκειται για ένα εξωπραγματικό κόσμο. Θα συμφωνήσω εδώ με τον αείμνηστο καθηγητή Θεοχάρη Δεντοράκη, που θεωρούσε ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία από την Κρήτη που ζωντανεύουν με τη δύναμη της πένας του Καζαντζάκη και γίνονται τέχνη χωρίς να χάνουν την ιστορική τους αξία. Αυτό ισχύει και για όλα τα επιμέρους στοιχεία που αξιοποιεί από τον κρητικό πολιτισμό. Θα παραθέσω μια εικόνα από τον καπετάν Μιχάλη που αποτυπώνεται ακριβώς αυτό που προείπα. Αναστέναξε. Αργοτράβηξε από τη θάλασσα στον κάμπο και από τον κάμπο στα βουνά. Θολωμένα τα μάτια του. Έπαιξε τα λουθούνια, μοσχομύρισαν οι κρητικές πέτρες στη μάρη και φασκομιλιά. Όμορφη που είναι η Κρήτη, μουρμούρισε, όμορφη. Έκαι να ήμουν αητός να την καμάρωνα όλη από την κορφή του αέρα. Όσο κι αν είναι παραμυθένια η εικόνα της γενέθλιας γης στη σκέψη του, το θυμάρι, οι πέτρες, η φασκομιλιά είναι στοιχεία πραγματικά. Αφθονούν στο φυσικό περιβάλλον του νησιού μας. Υπάρχουν στοιχεία της Κρήτης και της κρητικής διαλέκτου παντού στο έργο του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης ήταν διαλεκτόφωνος. Και στην Οδύσσια πάρα πολλά. Η Οδύσσια μάλιστα είναι γεμάτη από τέτοια στοιχεία. Αλλά τα μυθιστορήματα μέσα στα οποία κυριαρχεί η Κρήτη είναι το «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορβά, όπου η πλοκή διαδραματίζεται σε ένα κρητικό γυρογιάλι, η αναφορά στον Γκρέκο που είναι η αυτοβιογραφία του συγγραφέα και συνεπώς υπάρχουν κεφάλαια ολόκληρα αφιερωμένα στην Κρήτη, και ο καπετάν Μιχάλης, το κατεξοχήν κρητικό του ας πούμε μυθιστόρημα, που κυκλοφόρησε το 1953 και έχει ως ιστορική αναφορά το έπος της Κρητικής Επανάστασης του 1866-69 και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Από τον καπετάν Μιχάλη αντλεί κυρίως ο Ασαριωτάκης σκηνές για την ταινία του. Από το «Βίος και πολιτεία» νομίζω έχουμε μόνο τη σκηνή όπου ο Ζορμπάς παίζει το σαντούρι του και στο τέλος το σπάει και χορεύει ξυπόλυτος πάνω στο χώμα σε ένα διονυσιακό χορό. Επειδή είναι δύσκολο να κάνουμε πλήρη ανάλυση και αντιστοίχηση εικόνας κειμένου, θα το προσπαθήσουμε επιλεκτικά. Στη σκηνή με την οποία ανοίγει η ταινία, είδαμε την ταινία τώρα, καταλαβαίνετε ποια σκηνή σας μιλάω, μια ομάδα λιράριδων και λαουτιέριδων ανεβαίνει τη σκάλα που οδηγεί στο Μαρτινέγκο, τραγουδούν και στείνουν χορό πάνω στον τάφο του Καζαντζάκη, μπροστά στα μάτια ενός παρατηρητή διοργανωτή της τιμητικής εκδήλωσης με ύφος διανοούμενου, ο οποίος εξαγγέλει το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν εκεί, που είναι να αποδώσουν φόρο τιμής στο μεγάλο συγγραφέα. Δεν συνηθίζουμε, είναι αλήθεια, να στείλουμε χορό πάνω στους τάφους των νεκρών.
το θεωρούμε προσβολή. Όμως, μέσα στον καπετάν Μιχάλη υπάρχουν ενταγμένες λαϊκές ιστορίες με αντίστοιχα γλέντια. Στο νεκροταφείο, στους τάφους κλπ. Θα πω ένα από αυτά, από τον καπετάν Μιχάλη, ο Πολυξίγης, μαζί με τον καπετάν Στεφανή, τον Ιδωμενέα και τον νεκροθάφτη Κολυβά, ακούσαμε το όνομα του Κολυβά μέσα στο ντοκιμαντέρ, στείνουν γλέντι την τρίτη της Λαμπρής στο νεκροταφείο. Υπάρχει επίσης μια λαϊκή θρησκευτική παράδοση που έχει σχεδόν εκλείψει πια στις μέρες μας, τα νεκρόδειπνα, που δεν είναι βέβαια η μακαρία, η οποία είναι μετά την κηδεία, είναι σε άλλο χρόνο το νεκρόδειπνο δίνεται. Και μάλλον αυτές οι αφηγήσεις στηρίζονται εκεί, του Καζαντζάκη. Ο Σταμάτης Φιλιππίδης θεωρεί και νομίζω σωστά ότι στον Καζαντζάκη τα νεκρόδειπνα λειτουργούν στην ιδεολογική βάση της νίκης της ζωής επί του θανάτου. Είδαμε επίσης στην επιλογή των σκηνών που έχει κάνει ο Σαριωτάκης τον νεκρό Μανούσακα μέσα στο φέρετρο και αντί να θρηνούν οι φίλοι του τραγουδούν επενετικά τραγούδια προς το θανόντα με τη συνοδεία λύρας. Είναι μια σκηνή στημένη με αφορμή το θάνατο του μυθιστορηματικού ήρωα και τα σχετικά ήθη και έθιμα της κηδείας που είναι κωμικοδραματικά. Μεθούν, σαλτάρουν πάνω από το νεκρό, όπως σαλτάρουμε πάνω από τις φωτιές του Άγιου Γιαννιού στον Κλείδωνα, ρίχνουν κάτω το φέρετρο κλπ. Διαδραματίζονται διάφορα κωμικά εκεί στην κηδεία. Η ενσωμάτωση λαϊκότροπων στοιχείων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης και μας θυμίζει κατά κάποιον τρόπο το μαγικό ρεαλισμό του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Το εντοπίζει και αυτό ο Φιλιππίδης και σωστά νομίζω. Έτσι υπάρχει πλούσιο λαογραφικό υλικό από την Κρήτη μέσα στα έργα του, που ο ίδιος συνέλεγε και ζητούσε από τους φίλους του να το ψάξουν. Το ξέρουμε αυτό από τον Πρεβελά και από άλλους, και από τη Μάρθα Αποσκήτη το ξέρουμε αυτό. Ο θρήνος του ενός από τα δύο πρόσωπα που αγκαλιάζει το κρανίο της μάνας στην ταινία, αποτυπώνει την εξοικείωση των κριτικών με το θάνατο και η επιλογή της μάνας νομίζω ότι έχει ως αναφορά την αγάπη του ίδιου του Καζαντζάκη προς τη μητέρα του, τη Μαργή Χριστοδουλάκη, που ήταν πολύ αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή του, όπως μαρτυρεί ο ίδιος μέσα στην αναφορά, όπου το κεφάλαιο στο οποίο αφιερώνει στη μάνα κλείνει με μια σκηνή χορού που βιώνει ο Καζαντζάκης όταν βρέθηκε στην Τυφλίδα, πολλά χρόνια μετά, και με τρόμο αισθάνθηκε, όπως γράφει, κάποια στιγμή ότι δεν ήταν χορός αυτό που έβλεπε, δεν ήταν μια γυναίκα που χόρευε, ήταν η ίδια η ψυχή που ερωτοτροπούσε και έπαιζε με το θάνατο. Μας γεννά μια τέτοια σκέψη η διονυσιακή σκηνή των βρακοφόρων που χορεύουν και τραγουδούν μαντινάδες πάνω στον τάφο του συγγραφέα. Φαίνεται σαν να ερωτοτροπούν με το θάνατο και να τον κοροϊδεύουν. Θα σταματήσω σε κάποιες ακόμα σκηνές, τις οποίες αντίο σκηνοθέτησε από τον καπετάν Μιχάλη. Η πρώτη είναι μια σκηνή και πάλι με τον Μανούσακα, τον ηρωικό και απρόβλεπτο αδερφό του καπετάν Μιχάλη, ο οποίος γλεντούσε γιατί απέκτησε εγγόνι. Και μεθυσμένος σηκώνει στους ώμους του ένα γαϊδούρι και το πάει στο τζαμί να προσκυνήσει. Είναι ένα κωμικό περιστατικό, κοντά σε πολλά άλλα, που ο Καζαντζάκης εγκυβωτίζει μέσα στην αφηγηματική διαδικασία μια τεχνική που υιοθετεί σε όλα του τα έργα, όχι μόνο στον καπετάν Μιχάλη. Σας διαβάζω το χωρίο από το βιβλίο. Είναι η αφορμή, αυτό το περιστατικό, που ο Νουρίμπερης καλεί τον καπετάν Μιχάλη στο κονάκι του για να μιλήσουν. Ο αδερφός σου ο Μανούσακας, είπε και στέναξε, ο αδερφός σου ο Μανούσακας, καπετάν Μιχάλη, γιβεντίζει την Τουρκιά. Μέθησε πάλι προχθές στις 25 του Μάρτη, σήκωσε στην πλάτη του ένα γάιδαρο και τον πήγε στο τζαμί να προσκυνήσει. Να, τώρα έρχομαι από το χωριό, όλοι οι αδικοί μου αναστατώθηκαν, αρματώθηκαν και οι δικοί σου. Θα γίνει μεγάλο κακό, σου λέω, καπετάν Μιχάλη. Και μην έχεις ύστερα παράπονο. Είχα χρέος να σου το πω, είχες και του λόγου σου χρέος να το ακούσεις. Κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Η πιο κεντρική σκηνή δίδεται προς το τέλος της ταινίας με τον ηγετικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος, τον καπετάν Μιχάλη, που καλπάζει πάνω στην άσπρη φοράδα του μέσα στα σοκάκια του μεγάλου δάστρου και έφυπος μπαίνει στον τουρκικό καφενέ και πετά έξω έναν Τούρκο. Ήταν μια συνηθισμένη πρακτική του καπετάν Μιχάλη που την εφάρμοσε και στον Τούρκο διοικητή του μεγάλου κάστρου, τον Ορίμπελη. Τον πέταξε μάλιστα πάνω στη στέγη του μαγαζιού του. Σας διαβάζω το απόσπασμα. «Δε βαστώ πια τον Γιαούρι», συλλογίστηκε και ο Νουρίς.
Κάθε τόσο που μεθάει, βγαίνει από το σπίτι του, καβαλάρης και ντροπιάζει την Τουρκιά. Πέρυσι με άρπαξε από τη μέση, με σήκωσε σαν το ασκή και με πέταξε απάνω στα κεραμίδια του μαγαζιού του. Μαζόχτηκε ο κόσμος, έβαλα σκάλα να κατέβω, γίνηκα ρεζίλη. Αυτά είναι κάποια από τα επεισόδια που αξιοποιεί ο Σαριωτάκης από τον Καζαντζάκη. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλές ώρες και να ανακαλύψουμε πολλά ακόμα. Εγώ θέλησα να σας δώσω μόνο το στίγμα κατά κάποιον τρόπο της ταινίας σε συσχετισμό με το καζαντζακικό έργο. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι συνήθως εμείς οι κριτικοί κοιτάζουμε τον Καζαντζάκη συναισθηματικά. Και αυτό δικαιολογείται υπό μία έννοια, διότι είναι ο δικός μας συγγραφέας και αισθανόμαστε το αίμα της Κρήτης, που είναι και αίμα δικό μας, να κυλά στις κεφαλόφλεβες των έργων του. Υπάρχει ένας ομφάλιος λόγος που μας συνδέει με την κυρίαρχη ατμόσφαιρα σε ένα μεγάλο μέρος από αυτό το έργο, που είναι η Κρήτη. Ως πολιτισμός, ως ιστορία, ως φύση, ως ηθάκη, ως αντίληψη τέλος για την ύπαρξη. Είναι η κριτική ματιά με την οποία βλέπει ο Καζαντζάκης την τάξη των πραγμάτων στον κόσμο. Είναι μια κορυφή που ο άνθρωπος οφείλει να προσπαθήσει να κατακτήσει. «Η ζωή μου», γράφει στην αναφορά στον Γκρέκο, «για μένα μονάχα έχει κάποια πολύ σχετική αξία για κανέναν άλλο. Η μόνη αξία που της αναγνωρίζω είναι τούτη, ο αγώνας της να ανέβει από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι και να φτάσει όσο πιο αψηλά μπορούσαν να την πάνε η δύναμή της και το πείσμα, στην κορφή που αυθαίρετα ονομάτισα Κριτική Ματιά». Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να και καλή συνέχεια στους συντελεστές. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για το οποιοδήποτε. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Λευτέρης Ψιμουλάκης. Θέλω να πω, θα συμφωνήσω βέβαια με τον Κωστή του Παπαγεωργίου. Καταθέτω απόλυτο σεβασμό στο έργο του Ασαριωτάκη, το έμισου, διότι να δούμε το τεχνικό κομμάτι. 1963. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Ακόμα σήμερα στην ελληνική κουλτούρα βλέπουμε ότι η έννοια του ντοκιμαντέρ γνωρίζουμε τη μυθοπλασία. Έχουμε δει αρκετές καλές ταινίες. Ντοκιμαντέρ, τι έχουμε δει. Αν σκεφτεί κανείς, θα σου πω ότι ένας μεγάλος ντοκιμαντερίστας είναι ο Ρόπιος Μανθούλης, ας πούμε, ο οποίος έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, ο οποίος όμως δεν έκανε μικρού μήκους, έτσι. Το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν υπάρχει στην κουλτούρα μας καθιερωμένη ταινία μικρού μήκους. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε το ντοκιμαντέρ δραματοποιημένο μικρού μήκους. Πότε, το 1963. Από ό,τι είπε ο Ασαριωτάκης ο νεότερος, προηγουμένως χρησιμοποίησε 80 ερασιτέχνες από τα γύρω χωριά του Ηρακλείου, εν έτη 1963, που τότε ακόμα σε πολλά από αυτά τα χωριά δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό. Η λέξη κινηματογράφος, σινεμά, ήταν μια λέξη μαγική. Ο Γιώργης ο Ασαριωτάκης πήγε, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, ως μεσσίας, ως προφήτης, τους είπε «Ελάτε μωρέ κοπέλια να κάνουμε» και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να σταθώ, ας πω, στο ένα κομμάτι είναι αυτό όσον αφορά στο Ζορμπά, με το Σαντούρι. Δεν ξέρω ποιος ερμηνεύει τον ρόλο του Ζορμπά εδώ, όμως ρωτώ και λέω, μήπως ρε παιδιά είχε δει ο Άντωνι Κουίν στην ταινία του Κακογιάννη, μήπως είχε δει αυτή την ερμηνεία και πήρε, ας πούμε, ξέρω εγώ έτσι, το πρώτο ένασμα. Ποιος το γνωρίζει αυτό. Δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Έτσι, μήπως, λέω μήπως. Βλέπουμε επίσης το πώς σοφά χρησιμοποίησε τον Άβελ Σέστακ ένα ζωντανό θέλο του Ηρακλείου. Εγώ τουλάχιστον έτσι και τον πρόλαβα σε μεγάλη ηλικία στο καφενείο του Αϊβαλιώτη, ας πούμε, που πήγαινε, έτσι τον απόλαυσα και ξέρω και είχε κάποια έτσι ωραία ο αείμνηστος ο Άβελ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να το καθιάσω έτσι περαιτέρω. Φανταστείτε να γίνει κάτι σήμερα τέτοιο που πλέον με την πρόοδο που έχουμε. Για φανταστείτε, ας πούμε, ότι αν υπάρχει ένας Ασαριώτης σήμερα, μπορεί να γίνει YouTuber και να πάει, ας πούμε, στο χωριό δίπλα να πει, ρε παιδιά, θα έρθετε να κάνετε για την πλάκα μας κάτι. Πώς μαζεύει το κόσμος.
δείτε αυτή την κεφαλαιώδη διαφορά, σαν να μιλάμε για, για έναν άλλο πλανήτη. Αυτό μόνο θέλω να προκαλέσω. Αυτό θέλω να προκαλέσω αυτή την... Καταλαβαίνετε εδώ. Το 1961, ο πατέρα μου τελείωσε σχολή στα Βράκο, το 58, πήγε Παρίσι μετά, ήταν με Ζήντα Σεν, Ντρέκ Τάλας, βοηθός σκηνοθέτη, έκανε ταινίες στην Αθήνα και μετά, επειδή του φαινόταν πρόχειρη η δουλειά και οι ταινίες που φτιάχνανε στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, αποφάσισε να εγκαταλείψει, ήρθε το 1961 στο Ηράκλειο και άνοιξε ένα γραφείο στην πλατεία Καλλιεργών, όπου έπαιρνε τις ταινίες και τις έδινε σε συνεργεία, τότε δεν υπήρχαν κινηματογράφοι, και πήγαινε, τα συνεργεία αυτά πηγαίνανε, πέραν τις ταινίες από τον πατέρα μου και πηγαίνανε στα χωριά και δείχνανε τα έργα που υπήρχαν τότε. Λοιπόν, ναι, επομένως υπήρχαν κάποιες διασυνδέσεις τότε με τα χωριά, με τους όλους αυτούς που πηγαίνανε και δείχνανε τις ταινίες και με τον τύπο προφανώς. Με διάφορα δημοσιεύματα καλούσε όσους ενδιαφέρονται να πάνε από το γραφείο του να περάσουν το λεγόμενο casting που λέμε σήμερα και έτσι έγινε η επιλογή. Όσον αφορά τον Άβελ Σέστα τώρα που είπατε... Στον ελληνικό και τον Λευτέρης. Ναι, τον Λευτέρη. Λοιπόν, είναι ένας ηθοποιός της ταινίας όπου πάντα μου έλεγε ο πατέρας μου και ήταν περήφανος για τη σκηνή που σηκώνει το γάιδαρο στα λιοντάρια και τον ανεβάζει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου με σκοπό να τον βάλει μέσα στο τζαμί να γελιοποιήσει ουσιαστικά τους Τούρκους. Και με την αφορμή αυτή να πω ότι επειδή και εγώ δεν είχα δεν γνώριζα τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην ταινία αυτή, προσπάθησα όσο μπορούσα με αφορμή την παρουσίαση σήμερα να βρω ποιοι συνδέονται, να τους καλέσω και ο Ανδρέας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν και ο Βασίλης Σκουλάς σήμερα εδώ πέρα. Αλλά λόγω καιρικών συνθηκών είναι δύσκολο να κάνει από το χωριό. Έψαξα και βρήκα τον Άβελ Σέστα που μου τον έλεγε συνέχεια να δω, υπάρχουν προγόνοι εδώ, ζει, τι γίνεται. Λοιπόν, έχει πεθάνει χρόνια ο άνθρωπος και κατάφερα μου είσαι προχθές και βρήκα την εγγονή του, την κοπέλα που κάθεται εκεί πέρα, η οποία της έστειλε ένα μήνυμα στα social και της λέω έχεις κάποια σχέση με τον Άβελ Σέστα, μου λέει παππούς μου, δεν το γνώρισα μου λέει ποτέ. Οπότε την κάλεσα και ήρθε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και να τιμούμε τους προγόνους μας και όσο μπορούμε να μεταφέρουμε στις νέες γενιές τα βιώματα τα οποία είχαν και το τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία. Αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω σήμερα, να τον τιμήσω και να, με την ευκαιρία αυτή να κάνουμε όλη αυτή τη συνάντηση εδώ πέρα. Μπορώ να συνεχίσω λίγο στο θέμα το τεχνικό. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε τη διαφορά το 1963. Όταν εμείς ξεκινήσαμε την τηλεόραση, ο Κώστας θα τα έχει ζήσει και αυτός, θυμάμαι ότι έκανα ένα ντοκιμαντέρ στην Απάνω Χερσόνησο, του χωριού. Έχω πει λοιπόν στον οπερατέρ να μου τραβήξει ένα πλάνο και ξαφνικά πρωί-πρωί βγαίνει ένας Κοριανός από εκεί και μου λέει «Ήταν μετράτε πάει πέρα». Νόμιζε ότι ήταν αυτό το μηχάνημα των τοπογράφων. Το τοπογράφων. Εγώ τώρα, για να καταλάβετε τώρα αντιλήψεις, θα σας πω κι άλλο ένα περιστατικό για να δείτε την αλλαγή των εποχών. Και τότε που έκανε ο Γιώργος Ασαριωτάκης αυτό το εγχείρημα για αυτή τη μικρή ταινία των 17 λεπτών, ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα τότε. Εγώ μόλις τον ακούω λοιπόν να μου λέει «Ήταν μετράτε», λέω «Καλώς το πουλάκι μου, βρήκα δουλειά πρωί-πρωί». Και λέω στον οπερατέρ, λέω «Όσο τράβεις από εδώ θα γκρεμιστούν 2 μέτρα από αυτή τη μεριά τα σπίτια για να φαρδίνει ο δρόμος». Έχει βγει όμως και ο γείτονας, ο απέναντι, που δεν θα του πάρει ο δρόμος στο σπίτι. Και λέει λοιπόν αυτός «Και γιατί θα πάρετε από πάλι 2 μέτρα και δεν παίρνετε ένα από εδώ και ένα από εκεί. Να αφήσεις ανθρώπους, ξέρουν τι τα κάνουν». Αρπάζονται. Φύγαμε εμείς, μαζεύτηκε το χωριό, έγινε ένας χαμός. Επέστρεψα για να μην σκοτωθούν κιόλα
η πλάκα αρκετά είχε κρατήσει. Λέω, κοιτάξτε, τηλεόραση είμαστε. Η Ντάνη του τον Άρη. Ήταν η ερώτηση. Θέλω να σας πω που βρισκόταν ο κόσμος. Και πόσα χρόνια μετά. Σε ένα χωριό Κώστα. Το 63, έτσι. Έτσι. Αυτό γίνεται στην αρχή της τοπικής τηλεόρασης, αρχή της δεκαετίας του 1990. Δηλαδή 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά, σε ένα χωριό, μπαίνω στο καφενείο και εκείνη την ώρα, στο Ρέθυμνο κάπου εκεί, παίζει μια εκπομπή μου τηλεόραση. Είναι μια γριούλα, χειμώνα, χιονίζει, με βλέπει μπροστά τη, βλέπει και την τηλεόραση, την πιάνει ένας πανικός και αρχίζει να φωνάζει. «Μαρία, παιδί μου, έλα, γιατί ήρθε να με πάρει». Τι πράγματα αντιμετωπίζει. Πότε το 90. Ναι, σε συνέχεια, συγγνώμη που διακόπτω, σε συνέχεια για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό που λέει ο Κώστας, εγώ έχω αρχίσει και δουλεύω εδώ αμέσως μετά το Φανταρικό, που το 98 δηλαδή, και εκείνες τις μέρες που έχω, ξέρω εγώ, αρχίσει να δουλεύω ούτε χρόνο εδώ, συναντώ ένα παλιό φίλο από το σχολείο και μου λέει: «Δεν θα έρθει κανένα βράδυ να φάμε σπίτι» κλπ. Κλπ. Που είχαμε χαθεί. Πάω λοιπόν στο σπίτι και μου λέει: «Έκανα», μου λέει, «γέλια το απόγευμα». Προσέξτε, μιλάμε για 98, για να καταλάβετε πόσο δραματικά απέχουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε και χρόνο με το χρόνο πόσο ποια είναι η ταχύτητα που εξελίσσονται τα πράγματα. Σας ξαναλέω: το 98, αυτό που λέει ο Κώστας είναι το 93, ακόμα λίγο πιο παλιά. Λέω, γιατί έκανες γυαλιά, λέω στο φίλο μου, μου λέει, είπα στην κόρη μου, η οποία ήταν πιτσιρίκα, ήταν, πρέπει να πήγαινε στο νηπιαγωγείο τότε, η κόρη του, φοιτήτρια σήμερα, θα έρθει το βράδυ ο φίλος μου Σιλιγάρδος, που τον βλέπουμε στην τηλεόραση, που σου έχω πει ότι είμαστε φίλοι, και γυρνάει μέσα στην απίστευτη παιδική αφέλεια του κοριτσάκι και του λέει στον πατέρα του, «Υπάρχει και αληθινός». Λοιπόν, για να καταλάβετε, έτσι. Ναι, βέβαια, ήταν, θέλω να πω το συμπέρασμα ότι την εποχή που ο Γιώργος έκανε αυτή την ταινία «Μικρού Μήκους», τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι, μου είχε πει ότι μία σκηνή, γιατί τη βάζανε μπροστά σε λάμπα και να μπορούν να δούνε τι ήταν στο φιλμ, και κάηκε η σκηνή. Το κάψε το φως. Ναι, κάηκε και αναγκάστηκε τώρα να κάνει ξανά κάποια γυρίσματα. Τάδεσε, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί είναι πολλά χρόνια που μου τα έχει εξηγήσει. Αλλά έχει σημασία κάτω από ποιες δυσκολίες έγινε αυτή η δουλειά. Εγώ θέλω, συμπληρώνοντας. Αν είδες εκεί, είχε ράγες, στερούλε. Ήταν οι ράγες, τις οποίες το τρενάκι που χρησιμοποιούνταν, κατασκευαζόταν ο λιμενόβαρος, αλλά το χρησιμοποίησαν και στην ταινία, ναι, για την κάμερα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, θα σας πω κάτι που το καταλάβετε ακόμα πιο καλά. Εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω ως δημοσιογράφος το 1993, στην Αθήνα, φοιτητής. Μου είναι αδιανόητο σήμερα που κάθομαι και σκέφτομαι τι κάναμε τότε για να βρούμε ένα απλό στοιχείο που χρειαζόμαστε ενδεχομένως για ένα ρεπορτάζ ή για μια έρευνα ή για κάτι που θα γράφαμε και θα λέγαμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή φέραμε μια συζήτηση, επειδή είναι εδώ, θα το πω τώρα, λέω, πόσο χρόνο ήταν ο Ψαρογιάννης όταν έπαιξε στην ταινία, και για να μην το βρήκαμε. Ήταν 20 χρονών. Το βρήκαμε εδώ, λέω, να, το βρήκα, αυτό έβαινε. Τι θέλω να πω, 43. Εσύ πατάς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και μπορείς να βρεις το τίτλο. Έτσι. Λοιπόν, εμένα λοιπόν, αγαπητέ μου Ψαρογιάννη, για να μην διακόψω εκείνη να ρωτήσω πόσο χρόνο ήσουν, λέω στον Γιώργο, πόσο χρόνο μπορείτε να Ψαρογιάννη τότε. Μου λέει, δεν ξέρω ακριβώς. Και πήγα και το βρήκα από εδώ πέρα, ήταν 20 χρονών. Τι θέλω να πω. Έχουμε πρόσβαση σε απίστευτα πράγματα σήμερα. Εκείνη την εποχή, όχι μόνο ο Ασαριωτάκης, ο οποιοσδήποτε δημιουργός, αυτά τα πράγματα που τα νέα παιδιά σήμερα που μπαίνουν στη δουλειά τα βρίσκουν έτοιμα. Γιατί τα βρίσκουν έτοιμα στην κυριολεξία. Εμείς δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε ότι θα το βρούμε έτοιμο. Και χάθαμε χρόνια να ψάχνουμε, μήνες να ψάχνουμε, εβδομάδες να ψάχνουμε. Λες, ώρες να ψάχνουμε για να βρεις ένα πράγμα. Όταν θέλαμε μία φωτογραφία να την βάλουμε σε εφημερίδα που έπρεπε να την πάμε πρώτα να γίνει το. Εμένα μου έδινε τις φωτογραφίες και τις πήγαινα εγώ ο ίδιος μαζί με το χαρτί. Ναι. Με το άρθρο στις εφημερίδες και τις δημοσιεύματα. Έτσι. Ναι, αλλά η φωτογραφία που πήγαινες, έπρεπε να την πάρουμε εμείς
Να την πάμε σε ένα ειδικό τεχνίτη, να την αποτυπώσει πάνω σε μέταλλο και μετά αυτό να γυρίσει, να μπει στην πόρτα. Όσο δε μάλλον να γυρίσει τώρα κάνει copy-paste. Δηλαδή είναι πραγματικά ασύλληπτο το πώς γινόταν αυτές. Μπορείς να σας φάνηκε και έχοντας εξοικειωθεί όλοι μας λίγο πολύ με αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα high definition, το σινεμά, τα ηχητικά εφέ, την ποιότητα του ήχου κλπ. Και μπορεί να σας έκανε κάποια πράγματα, να σας έκανε εντύπωση. Να ξαναπανέλθουμε στο Γιώργο τον Ασαριωτάκη. Αλλά ήταν τρομερό αυτό που έκανε αυτός τώρα. Όταν πήγαμε και μου έδειξε το άγριο τοπίο αυτό που έγινε ο Ζορπάς. Το χώρο. Ναι, αγκάθια, πέτρες, βράχια και τέτοια πράγματα. Τον είδα και έκανε αυτό. Αυτό το κάνει ο σκηνοθέτης, ξέρεις Κώστα. Να κάνει ένα καδράρι και έκανε αυτό. Δούλευε σαν σκηνοθέτης. Έκανε ένα σκηνικό. Δημιουργούσε ένα σκηνικό. Εγώ το κατάλαβα αργότερα που πήγαινα όταν ξεκίνησα τηλεόραση και πήγαινα στο σπίτι και τον έβρισκα. Δεν είχαμε ιδέα από τηλεόραση όταν ξεκίνησαμε. Πού θα τη μαθαίναμε? Δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Μπήκαμε στο χώρο και έπρεπε να χορέψουμε. Και πήγαινα και καθόμουν με τον Γιώργο τον Ασαριωτάκη. Τι είναι Γιώργο το Κρόπλα, τι είναι το Ζουμάλ, τι είναι το Πανοραμίκ. Και μου έκανε μάθημα για να μάθω τα βασικά πράγματα. Και άκουσα και μια συμβουλή του που με έκανε καλό. Και έβαλα αυτή τη συμβουλή του στη δουλειά μου και τα ντοκιμαντέρ που παρουσίαζα είχαν αυτή τη συμβουλή του Γιώργου του Ασαριωτάκη, του πατέρα σου λέμε. Ήταν γεννημένος σκηνοθέτης. Τα μαγαζιά που έκανε, ακόμα και πως που θα έστενε τη σκηνή, που θα έμπαινε τα τραπέζια, που θα ήταν το μπαρ, τον έβλεπα τότε που φτιαχνόντουσαν τα μαγαζιά, γιατί ήμασταν μαζί, πάρα. Αυτό το πράγμα. Με το μάτι του σκηνοθέτη δημιουργούσε ένα καλλιτεχνικό σκηνικό. Και πράγματι, τα μαγαζιά, να θυμάστε εδώ τα μαγαζιά, έμπαινες μέσα και ήταν ένα χάρμα αισθητικής. Όλα τα μαγαζιά. Και ο κύριος Χρυσοβακάκης γνωρίζει σίγουρα, που είναι εδώ και την Μάκη. Βεβαίως. Εγώ από που δεν ήξερα, εγώ ήμουν ο φίλος και δικηγόρος για πολλά χρόνια και μάλιστα είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με τα γυπτερινά με αγαζιά εξαιτίας του Γιώργου. Κάναμε το γάμο μας τότε στο λεγόμενο Πέταλο, όποιος το θυμάται σαν Πέταλο, γιατί μετά είναι Μπάχαλο και τώρα δεν είναι αλλιώς, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω, αλλά δεν ήξερα ποτέ ότι αυτό για το Ζορμπά, πού είναι στον Καρτερό. Ο Ζορμπάς, πού είναι το εκκλησάκι στον Καρτερό που κατεβαίνει. Στην Ισοφία. Ακριβώς απέναντι. Α, το οποίο υπάρχει και τώρα. Ναι, τα βράχια αυτά εκεί. Ακριβώς εκεί. Το οποίο τότε βέβαια ήταν ένα αγριότοπο. Έχω φωτογραφίες. Και επίσης, ναι, εγώ ξέρω από τα Καλλιστεία έδωσα και στον Γιώργο από διοργανώσεις που είχα, γιατί είχαμε και κάποιο δικαστήριο. Επίσης με το Σέστακ, επειδή ήμουνα με τον γιο του και την κόρη του φίλος, είχα δει τη φωτογραφία με τον Γάιδαρο, αλλά είχα την εντύπωση ότι ήταν από άλλη ταινία. Δεν ήξερα τι ήταν, μου είπαν ότι έπαιζε σε μια ταινία, αλλά δεν ήξερα ποια ταινία ήταν και το έχουν στο σπίτι, δηλαδή. Νομίζω ότι είχε πάει και στο φεστιβάλ της Φλωρεντίας, αλλά δεν το έχω ξακριβώσει αυτό. Δεν ξέρω, δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο. Το έχω διαβάσει εδώ πια. Δηλαδή, εμένα μου είπαν ότι αυτό είναι από ταινία. Του σηκώνει το γάιδαρο και πηγαίνει. Όχι, αυτή η σκηνή γυρίστηκε εκεί στα Λεοντάρια. Ναι, το ξέρω που είναι, αλλά υπάρχει σε φωτογραφία. Αλλά μου είπε ότι είχα πάρει μια ταινία. Δεν ήξερα ποια ταινία είναι. Μετά από πολλά χρόνια δεν ήξερα ποια είναι η ταινία. Ωραία, θέλει να ρωτήσετε κάτι. Πολλά έχουν κάποιο για αυτή την ιστορία, αλλά λίγο περισσότερα πράγματα για την πορεία, τη ζωή αυτή. Αν όπως είπατε πήγες σε κανένα φεστιβάλ, αν την έδειξαν στην τηλεόραση αργότερα. Ναι, την έχουν δείξει και προσφάτως, δηλαδή. Πρώτη φορά την παρουσίασα. Πρώτη φορά είχα την τιμή. Σο Αστόρια. Την παρουσίασα, ναι. Γιώργο, εγώ όταν του έκανα μία συνέντευξη. Του είχα πάρει μία συνέντευξη προσωπική. Και είχα παρουσιάσει ένα κομμάτι. Όταν την πρωτόφερε ήταν σε μία Μπέτα, παλιά.
Όχι σε μπομπίνα. Μπομπίνα ήταν ολόκληρα μετά. Είχε γραφτεί σε φίλο ναι, κάτι 35 μιλιμέτρη, το έχω σπίτι αυτό το πρωτό. Είχε γράψει σε μπέτα. Δεν μου έρθει στο κανάλι τότε που κάναμε τη συνέντευξη, δεν ξέρω ένα κομμάτι. Είχε μεταδοθεί στο θέατρο Αστόρια τότε. Ήταν καλεσμένοι πολλοί φορείς, μουσιογράφοι, είχαν γραφτεί αρκετά άρθρα τα οποία τα έχω στην κατοχή μου. Από εκεί και πέρα, επειδή εξελισσόταν η τεχνολογία, έπρεπε η μπομπίνα αυτή να μεταμορφωθεί σε πέτα και μετά έγινε ηλεκτρονική μορφή και DVD που το κάναμε εμείς. Μετά από αρκετά χρόνια, 95 κάπου εκεί, μεταδόθηκε μέσω της ΕΡΤ και έχει μεταδοθεί κάποιες φορές και τοπικά κιόλας. Τώρα έχει να μεταδοθεί κάποια χρόνια νομίζω, ελπίζω να... Μία ερώτηση ακόμα. Είχε γυρίσει ένα ντοκιματέρ του ο βροχοποιός του Ρίτσαρντ Νας πριν την Περήφανη Ράτσα, το οποίο δεν το έχουμε αυτό στην κατοχή μας, αλλά ήταν βοηθός σκηνοθέτη σε αρκετές ταινίες, Δαγιανίδη, έχει συνεργασία με Μελίνα Μερκούρη, με Βουγιουκλάκη, με Γιονάκη, με Ρίζο, με... Είναι γέννημα θέμα Ηρακλειώτης. Ναι, Άγιο Μινά Κέντρο, καταγωγή από Λασίδη Κερά. Το βιογραφικό του υπάρχει μέσα στην κασετίνα. Να ρωτήσω, είδαμε λοιπόν στα credits κάπου εκεί που λέει διεύθυνση παραγωγής, αν θυμάμαι καλά, Μάνος Χάρης. Μάνος Χάρης, ναι. Ή ο γνωστός ο Μάνος Χάρης, ναι, 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 είπαμε παραγωγή τότε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Η κυρία ήθελε να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. Νομίζω ότι θέλατε να ρωτήσετε και κάτι ακόμα. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω, μια και η συζήτηση γίνεται για τον Ασαλιωτάκη. Το πρώτο αυτό δεν το ήξερα, ούτε μου το είχε αναφέρει ποτέ το κέντρο. Αλλά έζησα από κοντά και τότε θυμάμαι και μου είπε ότι εγώ έχω σπουδάσει το πώς μπορεί να στείλει η μαγαζία το River που αναφέρασε προηγουμένως. Το ζήσαμε γιατί είχαμε και προβλήματα. Και μου είπε ότι εγώ μπορώ και το φτιάχνω και το βλέπω και το ονειρεύομαι, διότι το βλέπω σαν ένα σκηνικό. Και του είπα γιατί σκηνικό και μου λέει γιατί εμένα η δουλειά μου είναι αυτή. Εγώ έχω σπουδάσει, μου είπε αυτά που είπατε προηγουμένως. Ναι, θεωρώ το πλεονέκτημα που είχε ο πατέρας μου ήταν η φαντασία. Ναι, μπορούσε να το δει τελειωμένο. Η φαντασία που είχε και μέσω της καλλιέργειας. Εκεί θα βάλω τον ανεμόμυλο, εκεί θα κάνω τούτο. Αξιοποιήσε κάθε τετραγωνικό πόντο, όχι μέτρο. Μια επισήμανση θέλω να κάνω. Επειδή ο Κωστός Παπαγεωργίου με έχει αναφέρει διάφορα περιστατικά για τον Ασαλιωτάκη και πρόσφατα κάναμε και μια τηλεοπτική συζήτηση και τον ανέφερε τον πατέρα σου. Τον πατέρα σας. Είπε το περιστατικό αυτό που μου ανέφερε και εδώ. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος πάνω σε αυτό που θα πω. Ασαλιωτάκηδες από το χώρο το δικό μας της τηλεόρασης και της παραγωγής σήμερα δεν πάρουν στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που λέει ο Κώστα. Εσύ τον έζωσες περισσότερο. Εγώ τον γνώρισα τον άνθρωπο. Εγώ τον είχα σταυρώσει. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθός του, επειδή εγώ βρίσκομαι στον χώρο τώρα 30 στην αυτά έτη, δηλαδή από τα 19 μου, και έχω συνεργαστεί με αρκετό κόσμο στον χώρο το δικό μας, υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν ξεχωρίσει, η αλήθεια είναι, και κάνουν έτσι πολύ φιλότιμες προσπάθειες, αλλά νομίζω το μέγεθος των ικανοτήτων και της προσωπικότητας της επαγγελματικής, εγώ πάνω σε αυτό θέλω να σταθώ, του πατέρα του Γιώργου και του Λάμπρου, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ζυγίσουμε για να καταλήξουμε ότι μπορεί να είναι κάποιος περίπου, να το πω έτσι πολύ απλά, στα ίδια και λάει στην ίδια συχνότητα. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, και συγχωρέστε με αν υπάρχει κάτι που εγώ το αγνοώ. Αναφέρομαι πάντα στους ανθρώπους που έχω δουλέψει μαζί τους ή που έτσι γνωρίζω λίγο πολύ τις δυνατότητές τους σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό γιατί ο Γιώργος σε κάθε χώρο. Ο Γιώργος θα μας είχε δώσει πολλά πράγματα γιατί είχε μεγάλες γνώσεις, είχε μεγάλες ιδέες, σχηματικές, καταπληκτικές. Αυτό σου είπα ότι μου έδωσε μια συμβουλή που βοήθησε εμένα που την έβαλα στη δουλειά. Τον είχα σταυρώσει τότε να έρθει στην τηλεόραση. Σίγουρα θα είχαμε κάνει καταπληκτικά πράγματα.
αν ο Γιώργος Ασαριωδάκης αποφάσισε τότε να ασχοληθεί. Είχε έρθει, είχε κάνει μια συζήτηση, όμως αυτός ήδη είχε άλλες σοβαρές υποχρεώσεις στα μαγαζιά του, τα επιχειρήσεις του, δεν μπορούσε να ασχοληθεί, αλλά λέω, αν ερχότανε, είναι βέβαιο ότι θα μας είχε αφήσει ακόμα πάρα πολλά διαμάντια δημιουργίας. Δυστυχώς δεν ήρθε. Αυτό ήταν διαμάντια. Μάθαμε εμείς από αυτόν κάποια πράγματα που τα αξιοποιήσαμε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των ομιλητών και της οικογένειας για την παρουσία σας απόψε εδώ, να ευχηθώ καλή συνέχεια και προσοχή λίγο αυτές τις μέρες, μιας και είναι και περίεργα τα πράγματα με τον καιρό, δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι. Καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.